Αυτό που ήθελα να τονίσω περισσότερο ήταν. Να στο χαρακτηρίσω αυτό το ψευδεπίγραφο προοδευτικό και το όλα στο φως του Πασόκ. Πέρσι διαμαρτύρονταν για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα μας, όταν η χώρα μας ήταν στην ένατη θέση, είχε την ένατη φθηνότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, μέσα σε ένα χρόνο πρόκειται περί κατορθώματος. Η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει το 1,5 ευρώ και το βασικότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι από τις 14 Ιουνίου φέτος και μετά έχει πάψει το Υπουργείο να ανακοινώνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν στο δελτίο τιμών καυσίμων, το οποίο έχει καθιερωθεί το Μάιο του 2009. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση προς το καταναλωτικό κοινό. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ο εμπλουτισμός του αναλυτικού αυτού δελτίου τιμών καυσίμων γίνονταν ύστερα από συνεννόηση των φορέων της αγοράς με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και καταγράφονταν όλες οι εξελίξεις στην αγορά της βενζίνης, ώστε ο εκάστοτε καταναλωτής να μπορεί να έχει άποψη και να διαμορφώνει για να καταγράφει την τιμή της αγοράς, την εξέλιξη της τιμής και το ποιοι παράγοντες το βασικότερο διαμορφώνουν την τιμή. Σε αυτό περιλαμβάνονταν στοιχεία όπως οι τιμές των ελληνικών δηληστηρίων πριν και μετά την επιβολή φόρων, οι τιμές των καυσίμων όπως διαμορφώνονταν από τις εταιρείες εμπορίας κατά μέσο όρο και συγκριτικά στοιχεία με τις ευρωπαϊκές τιμές. Αυτό έχει πάψει να γίνεται αυτή τη στιγμή. Όλοι έχουν απορρίσει για την εξέλιξη αυτή. Δεν ξέρουμε ακόμα αν πρόκειται για οριστική διακοπή ή όχι της ανακοίνωσης των στοιχείων αυτών. Και το βασικότερο είναι ότι δεν εξυπηρετείται μέσα από αυτή την κίνηση ούτε η διαφάνεια στην πορεία των καυσίμων, αλλά ούτε και το συμφέρον των καταναλωτών. Είναι το βασικότερο. Ειδικά το συμφέρον των καταναλωτών που είδαμε πεζινάδικα να κλείνουν και καλά ότι είχαν εξαπληκτεί οι δεξαμενές τους, κλείναν με ένα 46-47 και ξαφνικά είδαμε σήμερα ένα 62-63. Εντάξει, αυτό το πράγμα συμβαίνει και πολλές φορές είναι ιδίων του ιδίου του Έλληνα. Συγγνώμη, δεν πρέπει όμως να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Σαφώς δεν το συζητάμε. Ειδικά με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και με την απεργία, σαφώς έπρεπε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της αγοράς να ήταν σε πλήρη δράση. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι, προς όφελος του καταναλωτή. Αφενός, μεν έχει κάποιοι άνθρωποι από την κίνηση των οχημάτων εξαρτάται η δουλειά τους. Έτσι, ούτε πρέπει τη δουλειά αυτή να την κάνουν με άγχος για το αν θα βρουν ή όχι καύσιμο και πολύ περισσότερο να το ακριβοπληρώνουν. Πολύ περισσότερο από αυτή την πραγματική τιμή που πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή. Να σας πω κάτι, και μέσα από την κατάργηση του δελτίου τιμών καυσίμων και μέσα από τη διαμορφωμένη κατάσταση τώρα κατά την περίοδο της απεργίας, βλέπουμε ποιος πραγματικά ενθαρρύνει και την κερδοσκοπία και πολύ περισσότερο την εξωκέρδεια. Έχουμε βάλει τα πράγματα στον αυτόματο πιλότο και τα αφήνουμε να εξελίσσονται από μόνο του. Δεν είναι έτσι. Έτσι, πρέπει τουλάχιστον την περίοδο αυτή της απεργίας να υπάρχουν πραγματικοί έλεγχοι στην αγορά. Αν υπήρχε το δελτίο θα ξέραμε ότι ήταν ένα 45 πριν και όταν θα βλέπαμε ένα 62 κάπου θα λέγαμε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Σαφώς. Σαφώς. Δεν το συζητάμε αυτό. Εσείς σαν ομαρχία εκεί έχετε μεταφέρει το συγκεκριμένο άρθρο και το έχουμε μεταφέρει και αναλυτικότερα στοιχεία και προς την κεντρική διοίκηση. Και πιστεύω μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αναλάβει μια πρωτοβουλία. Αφορά άμεσα τον Έλληνα καταναλωτή, τον Έλληνα εργαζόμενο, την κοινωνία μας γενικότερα. Έτσι, πλέον έχει η τιμή των καυσίμων, της βενζίνης περισσότερο, είναι βασικός παράγοντας στην οικονομική αφέμαξη του ελληνικού νοικοκυριού. Δεν το συζητάμε. 60 ευρώ παραπάνω για τα καύσιμα.
Σαφώς, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Και μετά μιλάμε για μείωση του εσωτερικού τουρισμού και με τις συνέπειες που αυτές που έχει. Λογικό δεν είναι. Ο άλλος αυτή τη στιγμή σκέφτεται τα πάντα. Όταν μετά την εκαθάριση του μισθού του στο τέλος του μήνα παίρνει 300, 400 και 500 ευρώ λιγότερα και φτάνει και ξεκινάει η συνολική μείωσή του όλη τη χρονιά από το ετήσιο εισόδημά του από τις 3.000, από τις 2.000 χαμηλόμεστες και φτάνει μέχρι και στις 8.000. Σαφώς είναι ένα ποσό σημαντικό και πολύ περισσότερο με την αύξηση της βενζίνης, με την αύξηση του ΦΠΑ. Τι να πρωτοπιάσουμε.